Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων λοιπόν της τηλεόρασης του Άστρα θα δούμε και απόψε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, καθώς η χώρα βρίσκεται κυριολεκτικά σε κατάθλιψη από τα αποτελέσματα της τραγικής σύγκρουσης των δύο τρένων έξω από τα Τέμπη. Αύριο πιθανότατα θα ολοκληρωθούν όλες οι επιχειρήσεις και οι προσπάθειες αναζήτησης των θυμάτων της φοβερής αυτής σύγκρουσης. Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των νεκρών ανεβαίνει εκρηκτικά. Είναι σίγουρο ότι είμαστε πλέον στους 57 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ δεν αποκλείεται αυτός ο αριθμός να αυξηθεί κατά 10 ακόμη άτομα, καθώς υπάρχει σημαντικός αριθμός αγνοωμένων. Πριν από λίγη ώρα άρχισε η ταυτοποίηση των σωρών που έχουν συγκεντρωθεί στο νοσοκομείο, στο παλιό νοσοκομείο της Λάρισας. Σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, μια νέα περίπτωση bullying είχαμε σε σχολείο του Βόλου. Θα τα δούμε όλα τα θέματα αναλυτικά, όπως κάθε βράδυ, εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Σε 46 ανέρχονται σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία τα θύματα το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε προχθές το βράδυ στα Τέμπη. Ωστόσο, εκτιμήσεις θέλουν οι σωροί να ξεπεράσουν τις 60, καθώς οι έρευνες ακόμα συνεχίζονται. Διασωστικά συνεργεία βρίσκονται νυχθημερών στον τόπο του δυστυχήματος και επιχειρούν στο σημείο. Πάμε να δούμε την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική. Καλημέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Η επιχείρηση έρευνας και απεγκλωβισμού στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος συνεχίζεται και σήμερα. Οι ενέργειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται αυτή την ώρα στο βαγόνι εστιατόριο, το οποίο λόγω της φοδρότητας της σύγκρουσης είχε καταπλακωθεί από το πρώτο βαγόνι της δεύτερης θέσης. Γίνεται απομάκρυνση του επιβατικού βαγονιού που βρίσκεται από πάνω και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί απομάκρυνση του συμπιεσμένου και σε σχήμα γάμα βαγονιού εστιατορίου. Από το συγκεκριμένο βαγόνι έχουν ανασυρθεί σήμερα το πρωί συνολικά 7 απανθρακωμένες σωροί. Ο επιβεβαιωμένος αριθμός νεκρών επιβατών αυτή την ώρα είναι 46. Για τη συνέχιση της επιχείρησης έρευνας και απεγκλωβισμού θα πρέπει να γίνουν κοπές μετάλλων με ειδικά μηχανήματα και τμηματική αφαίρεση των μεταλλικών στοιχείων τους. Εκτιμάται ότι μέχρι το μεσημέρι θα ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του εν λόγω βαγονιού. Για τα υπόλοιπα θα χρειαστεί να συνεχιστεί η επιχείρηση μέχρι και την αυριανή. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι δυνάμεις είναι δύσκολες, ενώ κατά διαστήματα βρέχει. Υπενθυμίζεται ότι έχουν διατεθεί δωμάτια σε ξενοδοχεία στην περιοχή της Λάρισας για τους συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών, όπως έχει ανακοινωθεί. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Το ενδιαφέρον όλων τώρα εστιάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Εκεί που θα παιχτεί ένα κομμάτι από αυτή την τραγωδία, εθνική τραγωδία, την οποία ζούμε το τελευταίο 24ωρο. Πάμε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Είναι η Σοφία Κοντοθανάση να μας δώσει τα νεότερα. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα και σε σένα, Μάκη, και σε σένα, Ιωάννα. Όπως πολύ σωστά είπες, Μάκη, εδώ θα παιχτεί ακόμη ένα κομμάτι αυτής της ατελείωτης πραγματικά τραγωδίας που ξεκίνησε προχθές στις 11:20 το βράδυ, αλλά δεν έχει τελειωμό. Βρισκόμαστε στο Γενικό Νοσοκομείο λοιπόν της πόλης. Εδώ, όπως πολύ σωστά είπες και στο ξεκίνημα του δελτίου, ξεκίνησε σιγά σιγά η ταυτοποίηση. 14 άτομα έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από τις σωρούς. 57 νεκρών. Έχει ανέβει πάρα πολύ ο αριθμός. Θυμάστε όλοι χθες μιλούσαμε για 36-38 άτομα. Σήμερα μιλούμε για 57 και δεν ξέρουμε τελικά που θα κλείσει αυτός ο αριθμός και αυτή η λίστα, η μαύρη λίστα. Σοφία, είναι λογικό να μην έχουμε αυτή την ώρα αριθμό. Διότι συνέβη το εξής παράλογο. Αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αμαξοστοιχεία να μην μας πει ότι έχει 351, 362 ή 342 άτομα επακριβώς πάνω το τρένο. Είναι περίεργο πράγμα. Δεν μπορεί ένα μέσο μαζικής μεταφοράς να μετακινείται όπως το τρένο και να μην έχει αριθμό, συγκεκριμένο αριθμό επιβατών. Είναι περίεργο αυτό το πράγμα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, πραγματικά στα τυφλά, κάποια πράγματα γίνονται στα τυφλά και γι' αυτό και εμείς δεν έχουμε, όπως πολύ σωστά λες, και πληροφορίες συγκεκριμένες να πούμε για τους αγνοούμενους. Ό,τι μαθαίνω από τους συγγενείς, από ανθρώπους που βιώνουν τους τους δράμα. Ας πούμε ότι τώρα έχουμε αυτή την ώρα ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει στο νοσοκομείο, έχουν δηλώσει ονόματα, έχουν μιλήσει με τους γιατρούς, έχουν μιλήσει με τους υπεύθυνους της αστυνομίας. Και τέλος πάντων, ψάχνουν οι άνθρωποι, είναι σε αυτήν την τραγική θέση το δικό τους άνθρωπο. Εάν κάποιος ταξίδευε με το τρένο, το συγκεκριμένο, και δεν είχε ειδοποιήσει κανένα, για οποιοδήποτε λόγο. Έφευγε από την Αθήνα και του έλεγε σε φίλους, θα πάω στην Πάτρα, και αυτός, για τους δικούς του λόγους, ξεκίνησε να πάει Θεσσαλονίκη. Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον βρούμε ποτέ. Σε μια τέτοια περίπτωση τη συναντήσαμε τις πρώτες ώρες εδώ, όταν ένας γονιός λέει: αν δεν με ενημέρωνε ο γιος μου ότι ταξίδευε η κόρη μου με αυτή την αμαξοστοιχεία, δεν θα το γνώριζα. Ήξερα ότι ήταν στην Αθήνα. Ήξερα ότι μετά από 10-15 μέρες θα ανέβαινε η Θεσσαλονίκη. Και ο γιος μου ήταν ο μοναδικός ο οποίος ήξερε από όλη την οικογένεια ότι θα μετακινούνταν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη η κόρη μου, την οποία από την Αταλάντη ο ίδιος έτσι την αναζητούσε εδώ χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι αυτές οι λίστες, αυτά τα ονόματα που από χθες πραγματικά αναζητούμε όλοι μας. Πόσο μάλλον δε οι ίδιοι συγγενείς. Οι συγγενείς Μάκη και Ιωάννα, να πούμε ότι ενημερώνονται μέσω της ελληνικής αστυνομίας, μέσω ενός τηλεφώνου για τα μακάβρια αποτελέσματα. Γιατί είπαμε, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί 14 άτομα. Άρα ενημερώνονται οι οικογένειες αυτών των ανθρώπων, των οικογενειών. Έχει ληφθεί ήδη από χθες τεστ DNA και μάλιστα αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκαν τα δείγματα να σταλούν στα ειδικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας στην Αττική και μάλιστα εστάλησαν εκεί, καταλαβαίνετε τους λόγους, και μάλιστα μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι εξέτασαν τέτοιου είδους δείγματα από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Αντιλαμβάνεστε γιατί δείγματα αναφερόμαστε τώρα. Εξάλλου το ζήσαμε και εμείς σήμερα το πρωί, γιατί βρεθήκαμε στο σημείο 0 και όπου όλα θύμιζαν μια απίστευτη τραγωδία, όταν σηκώθηκε το βαγόνι που ήταν το κυλικείο της αμαξοστοιχίας, της επιβατικής αμαξοστοιχίας, όλοι βλέπαμε, έστω και αρκετά μέτρα μακριά, τι ακριβώς συνέβαινε. Συνέλεγαν πραγματικά μέλη ανθρώπινων, απανθρακωμένων ανθρώπων και αυτό λέει πολλά. Γι' αυτό και δεν έχουμε και τον ακριβή αριθμό. Ακόμη και οι ίδιοι δηλαδή, και οι διασώστες και εδώ στο νεκροτομείο προσπαθούν μέσω τεστ DNA να καταλάβουν πόσα τελικά διαφορετικά δείγματα έχουν και πόσες ανθρώπινες, έτσι πόσα πτώματα έχουν στο νεκροτομείο. Εδώ, όπου να πούμε Μάκη και Ιωάννα ότι έχουν καλύψει τα κάγκελα του νεκροτομείου για ευνόητους λόγους, καταφθάνουν από πολύ νωρίς, ιδιαίτερα σήμερα το πρωί που είπαμε σηκώθηκε ένα μεγάλο μέρος του βαγονιού, του κυλικίου, αλλά και του τρίτου βαγονιού όπου είχε εκτροχιαστεί και είχε γύρει μάλιστα. Άρα τα κάγκελα, Σοφία, τα κάγκελα τα καλύψανε γιατί είναι συγγενείς στο προαύλιο, στο χώρο μέσα. Εκεί φτάνουν τα στενοφόρα. Εκεί φτάνουν τα στενοφόρα που κατεβάζουν τους μαύρους σάκους. Δεν ήθελα να υπάρχει αυτή η εικόνα, όπως καταλαβαίνετε, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν ήθελα να δείξουν αυτή την εικόνα. Βεβαίως υπάρχουν και συγγενείς. Κάποιοι σπέβδουν εκεί, μήπως έχουν κάποιο νέο, γιατί δεν είναι όλοι στα ξενοδοχεία. Δεν είναι όλοι που περιμένουν σε ένα καφέ να χτυπήσουν τηλέφωνο ή κάπου τέλος πάντων που περιμένουν υπομονετικά οι άνθρωποι τόσες ώρες. Αρκετοί είναι εδώ. Αρκετούς όμως συναντήσαμε σήμερα, Μάκη, ακόμη και στα Τέμπη. Εκεί προσπάθησαν, παρότι τους απέτρεπαν οι αστυνομικοί να φτάσουν, προσπαθούσαν οι ίδιοι να δουν, γιατί ζητούν απαντήσεις. Απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη, πού είναι οι δικοί τους άνθρωποι που αγνοούνται. Έχουμε, όπως γνωρίζουμε και από την κυρία Γκάγκα, την υφυπουργό, η οποία ήδη λέει ότι υπάρχει μια σκέψη να παραδώσουν στις οικογένειες κλειστά φέρετρα για ευνόητους λόγους, ενώ ήδη έχει ανακοινωθεί ότι οι κηδείες θα γίνουν δημοσία δαπάνη. Το λιγότερο μπορεί να γίνει από πλευράς κυβέρνησης. Βεβαίως εδώ μιλούμε για πολλές περιπτώσεις. Μιλούμε για την Καλαμπάκα που έχει πραγματικά βυθιστεί στο πένθος, για τις δύο δίδυμες αδελφές από το Καστράκι και την Ξαδέλφη, τους δύο επιχειρηματίες της περιοχής, πάρα πολύ γνωστοί. Ξενοδοχεία ο ένας, πολύ γνωστή ταβέρνα στην περιοχή ο άλλος. Τρεις ξαδελφούλες, δύο αδελφές και μια ξαδέλφη, οι οποίοι ταξίδευαν για πρώτη φορά με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Είχαν επιλέξει αυτή τη φορά να πάνε με τρένο. Τις περισσότερες φορές τις μετέφεραν οι οικογένειές τους και ήταν το πρώτο και τελευταίο τους ταξίδι, όπως καταλαβαίνετε, στο τρένο. Μία επίσης μητέρα αναζητά τον πετάχρονο γιο της, αλλά και τον σύζυγό της 40 ετών. Τον πατέρα που συναντήσαμε χθες, που ψάχνει την ελπίδα του, την κόρη του που λέγεται Ελπίδα και μάλιστα
πέρα από το νωρίς το πρωί που το συνάντησα, τον βρήκα και το βράδυ. Μου λέει ακόμη δεν έχω βρει κάτι, πως έχεις μάθει κάτι εσύ. Είναι άνθρωποι, οικογένειες, φίλοι, γνωστοί που ψάχνουν να βρουν κάποιον δικό τους. Είναι και φοιτητές από την Κύπρο που είναι... Βρέθηκε και ο πρέσβης της Κύπρου σήμερα στην Λάρισα, συνοδευόμενος και από τον πρόεδρο Συλλόγου Κυπρίων εδώ. Δίπλα μας είναι μάλιστα και ένα συνεργείο από την Κύπρο, όπου έχουν έρθει τα παιδιά για να καλύψουν εδώ το γεγονός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλοι αγωνιούν, οι πάντες αγωνιούν να μάθουν ένα νέο κάτι για τους δικούς τους ανθρώπους. Σήμερα που βρεθήκαμε στα Τέμπη και συναντήσαμε και εθελοντές διασώστες, αυτό που μας είπαν Μάκη και Ιωάννα είναι ότι έχουμε εκπαιδευτεί για αυτό το σκοπό, για αυτές τις έκτακτες περιπτώσεις. Δεν μπορέσαμε, λυγίσαμε και λυγίσαμε πολλές φορές. Παρότι έχουμε εκπαιδευτεί γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Καταλαβαίνετε λοιπόν έτσι πόσο δύσκολες στιγμές ζουν και οι ίδιοι και βιώνουν εκεί στα Τέμπη. Όσο και αν προσπαθούν και ίδιοι να κάνουν τη δουλειά τους, αντιλαμβάνεστε ότι, έλεγε σήμερα μία γυναίκα που βρίσκεται εκεί από την ομάδα διάσωσης Θεσσαλονίκης, ότι ανακαλύπτοντας, όταν σηκώθηκε μάλλον το βαγόνι και είδε από κάτω τα μακάβρια αυτά ευρήματα, λέει, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι λίγες ώρες πριν, αυτοί ήταν άνθρωποι, ήταν οικογένειες, ήταν φίλοι που χαμογελούσαν, που ανυπομονούσαν να αγκαλιάσουν δικούς τους ανθρώπους, που επέστρεφαν από διασκέδαση, από ένα τρίμηνο της αποκριάς. Δεν μπορούν να πιστέψουν πραγματικά. Έχουμε λυγίσει όλοι μας, Μάκη, το ξέρεις και εσύ, έχουμε συζητήσει και εκτός αέρα, ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Όλη η Ελλάδα υποφέρει. Όλη η Ελλάδα. Έχουμε ένα είδος κατάθλιψης, έτσι, εθνικής στεναχώριας. Δεν μπορεί κανένας πραγματικά. Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση η Ένωση Ξενοδόχων Ελλάδος για τα δωρεάν ξενοδοχεία στην πόλη. Το είπαμε και χθες εξάλλου. Και μια ανακοίνωση και από την Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή όμως θα πούμε ότι δεν ξέχασε και τους δημοσιογράφους. Να σου πω ότι σήμερα το μεσημέρι έβρεχε κατάπαυστα στη Λάρισα. Είδα κάτι τέντες. Είναι για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καλά κάνανε. Δημοτική Αρχή Λάρισα. Τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Πραγματικά το μεσημέρι έβρεχε κατάπαυστα και έπρεπε και εμείς εδώ να κάνουμε έτσι τις ζωντανές μας συνδέσεις, να εργαστούμε. Γιατί και εμείς εδώ έχουμε έρθει για να κάνουμε την δουλειά μας και καταλαβαίνεις ότι έπρεπε και εμείς να είμαστε σε έναν χώρο. Μιας και έχουμε απομακρυνθεί από το χώρο του νοσοκομείου, έτσι για ευνόητους λόγους μας έχουν απομακρύνει. Ο Δήμαρχος τοποθέτησε αυτές τις τέντες. Η Δημοτική Αρχή για τους δημοσιογράφους. Ήταν και καταλαβαίνεις και εμείς θα είμαστε αρκετές ώρες. Τώρα να πάμε και λίγο στο πρακτικό κομμάτι, γιατί όπως καταλαβαίνετε σιγά σιγά η όλη ιστορία εκεί στα Τέμπη τελειώνει. Τα τελευταία ευρήματα, μας έλεγαν και διασώστες, είναι ώρες, ίσως και λεπτά. Δηλαδή να ολοκληρώθηκε το πολύ και αύριο κάποιες ώρες το πρωί. Τελειώνει η επιχείρηση εκεί. Ακριβώς. Η επόμενη, όπως καταλαβαίνετε τώρα, υπόθεση έχει να κάνει με το νοσοκομείο. Όπως μαθαίνουμε μαζικά, με νεκροφόρες, μαζικά όμως, με νεκροφόρες θα αποχωρήσουν όλα τα θύματα αυτής της μοιραίας αμαξοστοιχίας. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι επόμενες ώρες, ίσως και από αύριο, να ξεκινήσει να συμβεί αυτό. Γιατί έχουμε τους 15, όπως είπαμε, 14 συνόμους που έχουν ταυτοποιηθεί ήδη. Είναι μια διαδικασία που κινείται με γρήγορους ρυθμούς, όπως μαθαίνουμε, για να τελειώσει επιτέλους και το δράμα των οικογενειών. Βλέπεις, Σοφία, τι πληροφορίες έχουμε. Αυτό η ταυτοποίηση να τελειώσει απόψε ή θα πάει μέχρι αύριο? Νομίζω και αύριο, γιατί αν φανταστεί κανείς ότι από χθες πωλήθησαν τα δείγματα DNA, από σήμερα το μεσημέρι και μετά έχουμε μόλις 14 αποτελέσματα. Και επίσης, ξανά είπαμε και νωρίτερα, το μακάβριο αυτό, ότι κάποιοι δυστυχώς έχουμε μέλη ανθρώπινων έτσι αμαθρακωμένων επιβατών, οπότε είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει ώρες ακόμη. Και είναι αυτό που θέλουν και οι ίδιοι όμως, γι' αυτό και οι νοκροτόμοι είναι εδώ αρκετές ώρες, 5 τον αριθμό, και προσπαθούν έτσι με πολύ γρήγορους ρυθμούς να τελειώσει αυτή η διαδικασία. Το είπε και ο Πρωθυπουργός, πρωτίστως οι οικογένειες να στηριχθούν, έπειτα η ταυτοποίηση των θανόντων και βεβαίως έπειτα να αποδοθούν και οι ευθύνες εκεί όπου πρέπει. Μην ξεχνάμε, μιας και λέμε για ευθύνες, Μάκη, ότι σήμερα οδηγήθηκε έτσι και ο Σταθμάρχης, ο Λαρισαίος Σταθμάρχης, στις αγγελικές αρχές όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το ερχόμενο Σάββατο, με βαρύτατες κατηγορίες, κακουργηματικού χαρακτήρα μάλιστα. Ο ίδιος λέει ότι αναλαμβάνω έτσι την ευθύνη που με αναλογεί. Βεβαίως, όπως είπε και ο δικηγόρος του σήμερα, ο οποίος αμέσως μετά την αποχώρηση από τα δικαστήρια έκανε για σχετικές δηλώσεις, είπε ότι δεν είναι μόνο ο ίδιος ο οποίος φταίει, ότι ευθύνεται, ευθύνονται και άλλοι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι λέει: εγώ αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης που με αναλογεί και του ανθρώπινου λάθος,
αλλά πολλά άλλα πράγματα πήγαν λάθος. Όπως καταλαβαίνεις και όπως είπε και ο δικηγόρος, βλέπουμε το δέντρο, χάνεται το δάσος και άλλοι ευθύνονται για αυτήν την τραγωδία. Μένει όμως να δούμε, είναι καταρακωμένος όπως ο ίδιος είπε. Προφανώς έχει αντιληφθεί το μέγεθος της καταστροφής, αν και το αντιλήφθηκε όμως λίγο αργά, Μάκη, γιατί επί 72 χιλιόμετρα κινούνταν η αμαξοστοιχεία στο ίδιο ρεύμα με την εμπορική αμαξοστοιχεία. Δηλαδή από τη Λάρισα μέχρι και τις σύραγγες εκεί του ΟΣΕ στην Εθνική Οδό, στο ύψος του Ευαγγελισμού, κινούνταν στο ίδιο ρεύμα με την εμπορική αμαξοστοιχεία, γι' αυτό και είχαμε και τη μοιραία σύγκρουση. Δηλαδή για 12 ολόκληρα λεπτά ο ίδιος δεν ήξερε, δεν γνώριζε, δεν είχε αντιληφθεί μάλλον καλύτερα ότι έστελνε στο θάνατο τόσες πολλές ψυχές. Και το κατάλαβε όταν έμαθε για το δυστύχημα. Εκεί λοιπόν συνειδητοποίησε το λάθος το δικό του. Αν και αρχικά είχε δώσει μια άλλη κατάθεση, όταν όμως είδε και τα ηχητικά ντοκουμέντα που είχαν στα χέρια τους, αλλά και την επιτόπια έρευνα που έκαναν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες στον ΟΣΕ, γιατί βρέθηκαν στο σημείο που ήταν ο σταθμάρχης για να δουν αν όντως μπορούσε να πάει κάτι λάθος. Είδαν λοιπόν ότι μάλλον ανθρώπινο λάθος ήταν και όχι μηχανικό. Ο ίδιος λοιπόν είπε ότι ναι, έκανα λάθος, το παραδέχθηκε. Θα δούμε δεν θα μπορούσε, το επόμενο Σάββατο και θα μπορούσε να κάνει μια να απολογηθεί. Και διαφορετικά. Πέντε λέξεις, Μάκη και Ιωάννα, το είδαμε. Πέντε λέξεις ήταν αυτές οι οποίες αντάλλαξαν μεταξύ τους. Δηλαδή, ο μηχανοδηγός μαζί με τον σταθμάρχη του έδωσε το πράσινο φως, αλλά με κόκκινους σηματοδότες για να προχωρήσει. Δηλαδή, του λέει φύγε. Ενώ είχε μπροστά τους. Να πούμε ότι γίνεται, Σοφία, γίνεται αυτό. Είναι πρακτική. Αρκεί να ξέρεις ότι η γραμμή είναι ανοιχτή και δεν υπάρχει άλλη αμαξοστοιχεία. Γίνεται. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι κάτι μοναδικό, κάτι που έγινε για πρώτη φορά. Γίνεται συχνά. Γίνεται. Το θέμα είναι ότι δεν είχαν λάβει πρόνοια, ότι υπήρχε κι άλλο τρένο στη γραμμή. Πολύ καλά, Σοφία. Να σε ευχαριστήσουμε. Η μοιραία σύγκρουση. Να σε ευχαριστήσουμε. Αν έχουμε κάτι νεότερο θα μιλήσουμε και πάλι κατά τη διάρκεια του Δελτίου. Καλό απόγευμα στην Σοφία Κοντοθανάση. Ήταν δύσκολη μέρα για όλους, ιδιαίτερα για τη Σοφία που βρίσκεται εκεί δύο μέρες τώρα και ζει και από κοντά όλη αυτή την πίεση βέβαια που υπάρχει, διότι δεν είναι εύκολο πράγμα οι οικογένειες που έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους να είναι δίπλα σου, να ζεις και εσύ όλο αυτό τον πόνο. Και δυστυχώς για όλους εμάς υπάρχει πάντα αυτό το ζήτημα. Θα κάνουμε προφανώς τη δουλειά μας, θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, πάντα το κάνουμε, αλλά κάπου πρέπει να πούμε κι εμείς ότι δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Είναι από τα δυσκολότερα θέματα που έχουμε διαχειριστεί και είναι ένα από τα μεγαλύτερα δυστυχήματα που είχαμε στην χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Τώρα, στην πολιτική πλευρά του θέματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, επέμενε σήμερα ότι η κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη, τουλάχιστον την πολιτική που της αναλογεί. Σε βαρύ κλίμα, με τη θλίψη και την οδυνία εκδήλωση παντού για την τραγωδία στα Τέμπη με τη σύγκρουση των δύο τρένων, έγινε από το Γιάννη Οικονόμου η ενημέρωση των συντακτών σήμερα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η κυβέρνηση έκανε σημαντικό έργο στους σιδηροδρόμους, αλλά δεν κατάφερε να εξαλείψει όλες τις παθογένειες και αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί. Ταυτόχρονα θέλουμε να αποδώσουμε τα εύσημα στους διασώστες, σε όλους τους ανθρώπους που σε μια τόσο δύσκολη, ψυχικά επώδυνη αποστολή έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους. Για άλλη μια φορά επιτέλεσαν και επιτελούν στο ακέραιο το καθήκον τους. Η χώρα μας βρίσκεται από χθες και θα είναι ως αύριο σε τρίμερο πένθος με μεσίστια έπαρση της σημαίας σε όλα τα δημόσια κτίρια και με αναστολή των δημόσιων εορταστικών εκδηλώσεων, ενώ η κηδεία των θυμάτων θα γίνει δημοσία δαπάνη. Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερωνόταν συνεχώς για την τραγωδία, ενώ χθες το πρωί μετέβη στα Τέμπη, στον τόπο του δυστυχήματος, όπου ενημερώθηκε διαζώσεις για τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων που βρισκόταν σε εξέλιξη. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου συνάντησε, συνομίλησε με τους συγγενείς των θυμάτων που περίμεναν εκεί να μάθουν νέα για τους ανθρώπους τους και να μπουν στη διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών με DNA. Συνομίλησε με το ιατρικό προσωπικό και ενημερώθηκε για την πορεία ταυτοποίησης των θυμάτων και αντιμετώπισης των περιστατικών. Άμεση υπήρξε από την πρώτη στιγμή η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Οι αρμόδιοι υπουργοί βρέθηκαν από το βράδυ της Τρίτης στο συντονιστικό κέντρο της πολιτικής προστασίας,
Ο Υπουργός Υγείας και η Υφυπουργός βρέθηκαν στη Λάρισα, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας στη Θεσσαλονίκη και στην Κατερίνη, ενώ στα Τέμπη μετέβηκε ο Υπουργός Μεταφορών. Δόθηκε έμφαση από την πρώτη στιγμή στην περίθαλψη των τραυματιών, στην ταυτοποίηση των σωρών των θυμάτων και στην ψυχολογική στήριξη των συγγενών τους. Για το σκοπό αυτό βρέθηκαν στη Λάρισα, στο Γενικό Νοσοκομείο, ψυχολόγοι, επιστήμονες. Έχει συσταθεί ομάδα ψυχολόγων που προσφέρει στους συγγενείς και στις οικογένειες των θυμάτων διαρκή ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση. Παράλληλα, διατέθηκαν 3 ξενοδοχεία στη Λάρισα για την φιλοξενία για όσο χρειαστεί των συγγενών των θυμάτων. Να ενημερώσω ότι από τα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, όπως ενημερώθηκα πριν από λίγο από τον Υπουργό τον κ. Θοδωρικάκο, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί 9 σωροί από το δείγμα DNA που δώσανε χθες οι συγγενείς και που λήφθηκε και από τα θύματα. Και η διαδικασία θα συνεχιστεί με τους ταχύτερους δυνατούς ρυθμούς. Είναι προτεραιότητα. Κάθε άλλη δουλειά έχει μείνει πίσω στα εγκληματολογικά της αστυνομίας, προκειμένου να βγει σε πέρας αυτή η επώδυνη διαδικασία. Οι απώλειες και οι πληγές που αυτές δημιούργησαν, τα ψυχικά και τα σωματικά τραύματα όσων επέζησαν, το ψυχικό άλγος όλων μας, των κατοίκων αυτής της χώρας και όχι μόνο, είναι τεράστια και είναι δύσκολα διαχειρίσιμα, κυρίως αυτή τη στιγμή. Παρότι είναι η ώρα του πόνου, το μέγεθος της τραγωδίας είναι τέτοιο που επιβάλλεται η αντίδρασή μας και σε άλλα επίπεδα. Γι' αυτό ξεκίνησε ήδη η έρευνα από τις αρμόδιες αρχές για τα αίτια του δυστυχήματος. Παράλληλα, για την επίσπευση και την πληρότητα των ερευνών, ο εισαγγελέας του Ορίου Πάγου, ο κ. Ντογιάκος, ανέθεσε την υποπτία των ερευνών στον εισαγγελέα Λαρίσης. Ενώ από την αστυνομία, από το τμήμα Τροχέας της Λάρισας, συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργείται ο Σταθμάρχης Λάρισας. Πέραν όμως από την επιβεβλημένη διελεύκανση των αιτιών και την απόδοση ευθυνών, εξίσου σημαντικό είναι η τραγική αυτή εμπειρία να αναλυθεί σε βάθος, ώστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην επαναληφθεί ένα τέτοιο συμβάν. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται από προχθές το βράδυ ένας 20χρονος βολιώτης φοιτητής. Ο 20χρονος είναι ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού και από την πρώτη στιγμή έχει υποβληθεί σε 2 χειρουργία. Ενώ η κατάστασή του κρίνεται απόλυτα σοβαρή. Μάχη για τη ζωή του δίνει 20χρονος φοιτητής από το Βόλο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας στις τελευταίες ώρες, διασωληνωμένος μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ο 20χρονος επέβαινε στο πρώτο μοιραίο βαγόνι του επιβατικού τρένου που συγκρούστηκε με τοπικά με την εμπορική αμαξοστοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο μοναδικός επιζών από το συγκεκριμένο βαγόνι, όπου λειτουργούσε το κηλικείο του τρένου και ήταν γεμάτο από φοιτητό κόσμο την ώρα της σύγκρουσης. Ο 20χρονος είναι πολυτραυματίας. Ανασύρθηκε από τα χωράφια σοβαρά τραυματισμένος, δίχως αισθήσεις από τους διασώστες. Άμεσα έγινε μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Η κατάστασή του όμως ήταν κρίσιμη και οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε άμεσα να διασωληνωθεί όπως και έγινε. Υπευλήθη σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες σε 2 λεπτές χειρουργικές επεμβάσεις στο κεφάλι. Οι γιατροί ευελπιστούν πάντως να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του, καθώς τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται κρίσιμα. Στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει οι δικοί του άνθρωποι, οι συγγενείς του και η οικογένειά του, καθώς και φίλοι του, και ενημερώνονται διαρκώς από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας του 20χρονου φοιτητή. Εύχονται, όπως και όλη η Ελλάδα, να βγει νικητής από αυτή τη δοκιμασία. Ο 20χρονος βολιώτης πάντως ταξίδευε για τη Θεσσαλονίκη όπως σπουδάζει. Η θεία πάντως του 20χρονου έγραψε στη σελίδα της στο Facebook: «Σκάστε σήμερα όλοι οι πολιτικοί. Σήμερα ουρλιάζουν οι μανάδες». Τώρα, να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Βαμβακάς από την ομάδα διάσωσης, την ελληνική ομάδα διάσωσης, είναι μαζί μας. Βρίσκεται στο σημείο. Κύριε Βαμβακά, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Βαμβακάς. Αν μπορούμε να μιλήσουμε μαζί του, ναι, να κάνουμε μια προσπάθεια πάλι να μιλήσουμε με τον κύριο Βαμβακά. Είναι από τα μέλη της ομάδας διάσωσης, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο και μπορούν να μας δώσουν μια εικόνα για το πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες απεγκλωβισμού των σωμάτων των ανθρώπων, οι οποίοι έγιναν ένα με τα βαγόνια, με τα εκτροχιασμένα βαγόνια του τρένου. Μέχρι να μιλήσουμε με τον κύριο Βαμβακά, να πάμε στο επόμενο ρεπορτάζ. Καθώς είχαμε συγκλονιστικές στιγμές, όταν οι γερανοί σήμερα, έξω από τα Τέμπη, άρχισαν να ανασηκώνουν τα βαγόνια που είχαν πέσει πάνω σε άλλα βαγόνια, ανακαλύπτοντας και πάλι καμένους ανθρώπους.
Τραγικές εικόνες εκτελήσονται και σήμερα, δεύτερη ημέρα, μετά τη φωνική τραγωδία που σημειώθηκε προχθές το βράδυ στα Τέμπη, λίγο έξω από τον Ευαγγελισμό, που συγκρούστηκαν οι δύο μοξοστοιχίες του ΟΣΕ. Οι εικόνες από τον ντρόν στη τηλεόραση Άστρα είναι απλά αποκαλυπτικές. Σήμερα, οι διασώστες της ΕΜΑΚ με ειδικό γερονοφόρο όχημα σήκωσαν το δεύτερο βαγόνι, το οποίο λόγω της σύγκρουσης και της φωτιάς που ξέσπασε μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών, όπου δυστυχώς αποκαλύφθηκε το μέγεθος της τραγωδίας, καθώς επιβάτες είχαν απανθρακωθεί και εγκλωβιστεί στο τρένο, ενώ οι άνδρες του ΕΚΑΒ μετέφεραν από το πρωί 7 απανθρακωμένες σωρούς, αυξάνοντας τον αριθμό σε 46 νεκρούς, ενώ οι αγνώμενοι παραμένουν και η επιχείρηση απεγκλωβισμού συνεχίζεται. Οι σκηνές είναι τραγικές, όπως λέτε, και το ατύχημα είναι τραγικό, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Οπότε εμείς ήρθαμε σαν εθελοντές από τη Θεσσαλονίκη, από τρεις ομάδες, γύρω στα 15 άτομα, για να συνδράμουμε το έργο της πυροσβεστικής, όπου χρειαστεί να βοηθήσουμε, γιατί σε αυτές τις δύσκολες μέρες χρειάζονται όλοι. Κύριε Νάκο, τι βλέπουμε ακριβώς πίσω αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, και τους γερανούς έχουν σηκώσει κομμάτια από το δεύτερο βαγόνι, από το κηλικείο, για να μπορέσουν να γίνει κάποια μετακίνηση των τμήματων και να γίνει ένας έλεγχος αν υπάρχει κάτι από κάτω. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ήδη έχουν εντοπιστεί σωροί, έτσι είναι? Σίγουρα. Στο ψάξιμο βγαίνουν κάποια πράγματα, σωροί τμήματα, ανθρώπινα μέλη, οπότε αυτό θα το δούμε ακόμη αργότερα. Ακόμη και τώρα δηλαδή, ακόμη ναι, και τώρα ναι. Που επιχειρείτε. Ναι. Οπότε αυτές τις πληροφορίες η πυροσβεστική ή το ΕΚΑΒ θα μπορέσει να τις δώσει, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε εμείς. Έχετε καθόλου εσείς εικόνα για το πώς τελικά είναι η αγνώμη και πώς αναστάθηκε? Όχι, δεν το γνωρίζουμε, γιατί αυτό πρέπει να το ξέρει ακόμα και η ίδια εταιρεία, από ό,τι έχουμε ακούσει από τα κανάλια και από τους εκπροσώπους που μιλήσανε, πώς είναι ακριβώς, πώς είναι αγνοούμενοι, πώς είναι τα θύματα, πώς πήγαν στα σπίτια τους. Οπότε είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Τώρα σηκώνεται ένα τμήμα από ό,τι βλέπουμε, τμήμα, έτσι. Ναι. Έτσι, επειδή είναι μεγάλος ο όγκος, είναι μεγάλη μάζα, οπότε γίνεται τμηματική αποκόλληση, θα έλεγα, η μεταφορά των τμήματων για να μπορέσει να γίνει και καλύτερος έλεγχος. Και... διότι και αυτά είναι συντρίμμια, οπότε μπορεί και στο εσωτερικό να υπάρχουν κάποια. Συγκλονιστικές στιγμές για όλους εσάς. Δύσκολο, έτσι. Δύσκολο. Θα έχετε ξαναζήσει όλα αυτά? Σε κάποια στιγμή και στο μάτι στην Αθήνα κάτω, σε μεγάλες καταστροφές που είχε και πυρκαγιά. Και ευτυχώς σε σεισμούς δεν είχαμε στην περιοχή μας τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπίσουμε κάτι. Είστε ώρες εδώ, έχετε δει πολλά. Χθες το βράδυ, το νύχτα δεν επιχειρήσαμε, γιατί με τη νύχτα δεν μπορούσα να δουλέψω, οπότε ξεκινήσαμε 6 ώρα το πρωί με το πρώτο φως. Ωραία. Σήμερα θα μετακινηθεί αυτό το κομμάτι που βλέπω και τι? Πιστεύω ότι αυτό και το επόμενο βαγόνι, το 3 που είναι εδώ γερμένο, για να γίνει ένας έλεγχος και αυτό από κάτω. Αυτό το τμήμα τι ακριβώς ήταν η καντίνα? Αυτό που σηκώνουν τώρα, όπως βλέπουμε από πίσω μου, ήταν το κηλικείο. Ναι. Το κηλικείο. Το κηλικείο, ναι. Και οπότε είχαν και άνθρωποι και εργαζόμενοι. Άνθρωποι και εργαζόμενοι και άνθρωποι, ναι, που καθόταν μέσα. Οι διασώστες εθελοντές που ήρθαν από Θεσσαλονίκη λυγίζουν, καθώς, όπως δηλώνουν, όσο και αν έχουν εκπαιδευτεί, δεν μπορούν να μείνουν ασυγκίνητοι στις εικόνες που αντίκρισαν τα σήκωσαν το δεύτερο βαγόνι της αμαξοστοιχίας. Το ξύμορο της κατάστασης ήταν ότι η πλειονότητα των τραυματιών και των ανθρώπων είναι νεαρής ηλικίας. Εκεί είναι που όντως έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις, διότι, όπως όλοι μας γνωρίζουμε και ξέρουμε, το μέλλον της χώρας, της ολόκληρου του πλανήτη είναι οι νέοι άνθρωποι. Και είναι κρίμα όταν συμβαίνουν αυτά τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή εδώ. Είναι μια πολύ τραγική εικόνα. Εδώ και 2 ώρες σχεδόν που άρχισε να σηκώνεται το τρίτο βαγόνι, όπου από κάτω υπάρχει ένα μέρος από το δεύτερο, που είναι και όλοι όσοι αγνοούνται. Μαζεύουμε κομμάτια ανθρώπων απανθρακωμένων που το κοιτάς και δεν πιστεύεις στα μάτια σου, ακόμη και για εμάς που είμαστε εκπαιδευμένοι, και λες πως είναι δυνατόν αυτό το κομμάτι να ήταν πριν λίγες ώρες ένας άνθρωπος γεμάτος ζωή. Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα και είναι ένα ερώτημα το πού βρέθηκε το καύσιμο αυτό για όλη αυτή την φωτιά, γιατί τα τρένα ήταν ηλεκτρικά. Δεν είχαν δεξαμένες πετρελαίου, βενζίνης, μαζούτ ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Βαμβακάς είναι μαζί μας από την ομάδα διάσωσης. Κύριε Βαμβακά, καλησπέρα. Πού σας βρίσκουμε? Κύριε Βαμβακά, μας ακούτε? Κύριε Βαμβακά, είμαστε στον αέρα, μπορούμε να μιλήσουμε, μας ακούτε? Ναι. Δεν ξέρω αν πρέπει να μας ακούει από ό,τι μου λένε αυτή την ώρα ο κύριος Βαμβακάς. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο
πρόβλημα, να το δούμε. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασπεύσει να βοηθήσουν, από τους διασώστες της ελληνικής ομάδας διάσωσης, και πραγματικά πέρα από τις υπηρεσίες, την πυροσβεστική υπηρεσία βέβαια και όλα τα αρμόδια τμήματα, τα οποία από την πρώτη ώρα βρέθηκαν στο σημείο, υπήρχε μια πολύ πολύ μεγάλη βοήθεια και προσπάθεια από εθελοντικές ομάδες. Ομάδες εθελοντών διασωστών που τους έχουμε δει να παρεμβαίνουν και να προσφέρουν έτσι σημαντικότατο έργο σε πάρα πάρα πολλές περιπτώσεις. Να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια, μήπως ο κύριος Βαμβακάς μας ακούει τώρα. Κύριε Βαμβακά, μας ακούτε? Δεν μας ακούει ο κύριος Βαμβακάς. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Να πάμε στον κύριο Μπαρτζόκη, τον δικηγόρο από την Λάρισα. Καθώς έχουμε πλέον τις πρώτες κινήσεις από την πλευρά των θυμάτων του φοβερού αυτού δυστυχήματος. Κάποιοι ίσως να θεωρήσουν ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ νωρίς, αλλά όπως και να το κάνουμε. Καλησπέρα κύριε Μπαρτζόκη, τι καλησπέρα κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά, κύριε. Έχουμε πλέον, εκπροσωπείτε κάποιο από τα θύματα του δυστυχήματος, έχουμε πλέον κινήσεις προς την πολιτεία, προς την εταιρεία? Τι εξέλιξη έχουμε νομικά? Ναι, καταθέσαμε σήμερα την πρώτη δήλωση παράστασης για στήριξη κατηγορίας όπως επιβάλλει ο νέος ποινικός κώδικας μετά την τροποποίησή του το 2019. Αυτό που λέμε πολιτική αγωγή λοιπόν. Ναι, η παλιά πολιτική αγωγή λέγεται στήριξη κατηγορίας, ναι. Κατά του Σταθμάρχη Λάρισας, κάθε φυσικού και ηθικού αυτούργου του μεγάλου αυτού αδικήματος των επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία, επικίνδυνες παρεμβάσεις μέσων σταθερής τροχιάς, υπάρχει οδική δηλαδή ποινική νόμη 290-291, και επίσης για επικίνδυνη σωματική βλάβη, αλλά βάζουμε και μια άλλη παράμετρο εμείς σήμερα και έκανε αίσθηση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά των υπαιτίων του πολύ νεκρού ατυχήματος. Και το εξηγούμαστε, καταρχήν επειδή είπατε αν είναι πρόωρο. Δεν είναι καθόλου πρόωρο, γιατί όποιος κάνει δήλωση παράστασης για στήριξη πορείας έχει δικαίωμα στη δικογραφία που είναι ενώπιον του ανακριτή, το προθεσμία ο πρώτος κατηγορούμενος, και σε όλη την ακροματική διαδικασία, γενικά σε όλες τις φάσεις. Ναι. Γιατί το θέλουμε αυτό? Για να βάλουμε σωστά τη νομική έκφραση των υποθέσεων αυτών. Δηλαδή, λέμε εμείς, όπως είδατε εδώ, απόπειρα ανθρωποκτονίας, γιατί κόδεψε να πεθάνει ο δικός μας εντολέας. Έχει μεγάλα κατάγματα στα πλευρά που προστατεύουν, όπως ξέρετε, τα πλευρά, το πνεύμονά του, και έχει θράσματα στα μάτια. Και βάζουμε ένα ενδεχόμενο δόλο, διότι, ακούστε εδώ, σήμερα έγινε ένα νομικό τεράστιο σφάλμα από την περιγιά του κατηγορουμένου, του πρώτου. Δήλωσε ότι δεν γύρισε το κλειδί, λέει, και πήγε το τρένο στην ίδια γραμμή που πήγε η εμπορική εξωστοιχεία. Δεν είπε ξέχασα να το αλλάξω ή έπινα ένα ποτό και ήμουν ζαλισμένος ή κάπνιζα, αλλά είπε ότι δεν το γύρισα. Επομένως, μόνος του έθεσε τις βάσεις του ποινικού αδικήματος που σας ανέφερα ενωτέρω ως ενδεχόμενο δόλο, που είναι πολύ πιο κακουργηματική πράξη από την αμέλεια που λέγανε στην αρχή τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό θα μας το εξηγήσει ο ίδιος για ποιο λόγο το έκανε. Επίσης, θέτουμε πρώτον εισαγγελία, εμείς θα θέσουμε εισαγγελία πνευματικό Λάρισας, αλλά η υπόθεση θα πάει στον εφετών, γιατί ορίστηκε ειδικό εφέτης ανακριτής μετά από απόφαση του κύριου Ντογιάκου του εισαγγελέα του Αιρίου Πάγου. Και εκεί πέρα θα αναλύσουμε όλα τα γεγονότα που έγιναν στο πρόσωπό μας, δηλαδή στον εντολέα μας. Είναι κάτι κοκκινάβου ο κύριος που έχει κάνει την παράσταση. Και τι έκανε αυτός? Αυτός πήγαινε από Λάρισα στη Θεσσαλονίκη για να πιάσει δουλειά. Πήγαινε με το βραδινό τρένο για να πιάσει το πρωί δουλειά στον Δήμο Αριστοτέλη της Καλλιγυρικής. Ναι. Είναι άλλο δεδομένο αυτό που έχουμε μιλήσει οικονομικά πολλές φορές, κύριε Θεοδόρου και αγαπητή κυρία, που κάποιοι ταξιδεύουν για να βρουν τα προς του ζήν. Πηγαινοχότερα δηλαδή συνέχεια. Λάρισα, Θεσσαλονίκη για να πάει Καλλιγυρική. Εμείς σε αυτό το πλαίσιο είχαμε ζητήσει και απόσπαση, αλλά δεν μας την έδωσε ούτε ο Δήμος Λαρισαίων, για να τον πάρει εδώ πέρα, δηλαδή, ούτε ο Δήμος Αριστοτέλη. Καταλάβατε και αυτά που έμπλεξε στα γραφειοκρατικά ο κ. Παπαζήσης, όπως ονομάζεται, γιατί ο ίδιος δήλωσε το όνομά του. Επομένως, εδώ μιλάμε για μία ενέργεια που κατά κάποιο τρόπο ήθελε να πει ότι το τρένο είναι το πιο ασφαλές, δηλαδή χρησιμοποιούσε το τρένο καθημερινά,
Και άλλοι το χρησιμοποιούν πάρα πολύ που γίνονται, έρχονται Κατερίνη, Θεσσαλονίκη για εργασία που όπως γνωρίζετε, ειδικά οι δάσκαλοι, οι παιδαγωγοί αυτή τη δουλειά κάνουν. Και μένουν Λάρισα. Ή Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Λοιπόν, και αυτό το μέσο του έκανε αυτό το μεγάλο κακό. Αν θέλετε να σας περιγράψω πώς μου είπε το ατύχημα, μπορώ να σας το πω. Να μας το πείτε, αλλά πείτε μου πρώτα πώς είναι αυτή την ώρα ο εντολέας σας. Πώς είναι ο άνθρωπος. Ο εντολέας μου, ενώ το πρωί εγώ το συνάντησα στην ορθοπαιδική κλινική, αφού είχε σπασμένα πλευρά και ένα πρόβλημα στα μάτια, το απόγευμα που πήγα πάλι να το δω, το μετέφεραν στη χειρουργική κλινική, στο δεύτερο ορθογενικό νοσοκομείο Λάρισας. Προφανώς, ενδεχομένως επιδεινώθηκε η κατάστασή του ή θέλουν να κάνουν περαιτέρω ελέγχους. Είναι αυτό που λένε και στα μέσα ενημέρωσης ότι και να μην νιώθετε στην αρχή πόνο ή να είστε ζεστοί, θα πρέπει να επανεξεταστείτε συνέχεια τους γιατρούς, γιατί είχατε ένα δυνατό τράνταγμα. Μάλιστα. Τώρα, οι κατηγορίες. Αυτό ήταν στο δεύτερο βαγόνι, κύριε Θοδωρή. Οι κατηγορίες τώρα, εσείς είστε δικηγόροι, εσείς θα μας τα πείτε, αλλά οι κατηγορίες που έχουν αποδοθεί μέχρι τώρα δεν αναφέρουν δόλο, αναφέρουν εξαμελίας όλα. Μάλιστα. Ήρθε σήμερα ο κύριος κατηγορούμενος και δήλωσε ενώπιον του ανακριτή Λάρισας ότι δεν γύρισα το κλειδί. Αυτό είναι ανθρώπινο λάθος. Αυτό είναι παράληψη που οδηγούσε στο θάνατο 400 ψυχές. Γιατί 400 ήταν, το είπα και αυτό στα μέσα ενημέρωση. Ο πρώτος στην Ελλάδα που το είπα. Και ξέρετε γιατί το είπα. Γιατί 350 διαστήρια. Το ταμείο της Λάρισας στο αεροδρομικό σταθμό κλείνει γύρω στις 10 η ώρα το βράδυ. Δεν λειτουργεί. Το τρένο αυτό ήταν το βραδινό, τον 11, το πιο φθηνό που υπάρχει. Εκεί μεταβιβάστηκαν πάρα πολλά φοιτητές που πήγαιναν Θεσσαλονίκη, αλλά μεταβιβάστηκαν και πολλοί αλλοδαποί. Στο δωμάτιο του πρωινό του ορθοπαιδικής ήταν ένας αλλοδαπός από την Αφρική, ένα μαύρο παιδί που δεν μιλούσε καλά ελληνικά. Μόνο γεια μου έλεγε. Δηλαδή είναι πολλοί αλλοδαποί που δεν γνωρίζουμε πόσοι μεταβιβάστηκαν. Και επειδή αν έχετε κάνει το δρομολόγιο αυτό, κύριε Θοδωρή, αγαπητή κυρία, αν το γνωρίζετε αυτό το δρομολόγιο, ο ελεγχτής δεν κάνει έλεγχο και να κόψει τα εισιτήρια που προβλέπετε από την Hellenic Train μέχρι τα Τέμπη, αλλά το κάνει ή στο τούνελ ή στη Ραψάνη που κατεβάζει τους πρώτους επιβάτες. Ναι. Αυτό δεν γίνεται. Λέτε δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι αλλοδαποί άνθρωποι μέσα στο τρένο για τους οποίους δεν ξέρει κανένας ότι ήταν μέσα στο τρένο και. Μπορεί να έχουμε και τέτοια εξέλιξη, ας πούμε. Ακριβώς. Αυτή την εξέλιξη είπα σήμερα. Και να πούμε ότι αυτό το τρένο εξυπηρετούσε πάρα πολύ και τους φαντάρους για το δρομολόγιο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Γιατί ακριβώς είναι το βραδινό και όπως είπατε και εσείς, φτάνει πρωί στη συμπρωτεύουσα. Οπότε βοηθούσε πάρα πολύ και για τα δρομολόγια της Αλεξανδρούπολης πέρα από τους φοιτητές που έτσι κλείσαν. Ναι, ο δικός μου εντελέας δεν θα πήγαινε στο Δήμο Αριστοτέλη, μάλλον να κοιμηθεί στη Θεσσαλονίκη να πάει Δήμο Αριστοτέλη. Πήγαινε στρί. Ναι. Για να γλιτώσει το ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Είναι τραγικές οι καταστάσεις. Εγώ είδα πολλούς τραυματίες μέσα και μανάδες απ' έξω που σώθηκαν βέβαια τα παιδιά τους, αλλά ελέγχονται τώρα από τους γιατρούς. Τι θα γίνει όμως με τους άλλους που δεν βρέθηκαν, ειδικά στο πρώτο βαγόνι, να ξέρετε ότι ένας επέζησε από ό,τι έμαθα. Δηλαδή, και μάλιστα το άκουσα από τον κύριο Κομνό, τον διευθυντή της ΜΕΘ, ότι χαροπαλεύει αυτός. Άρα, επειδή δεν ξέρουμε πόσα άτομα ήταν στο βαγόνι, δεν το ξέρει η εταιρεία δηλαδή, εγώ υπολογίζω ότι είναι γύρω στα 400. Δηλαδή μπήκαν άλλοι 50 από τη Λάρισα χωρίς εισιτήριο σίγουρα. Είναι τραγικές οι καταστάσεις. Καταλαβαίνετε τώρα τι μας λέτε, κύριε Μπαντζόκη. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο που μας λέτε αυτή την ώρα. Ακριβώς. Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Γιατί κάνει καταρχήν μια εκπληκτική εργασία η κυρία Λιονταρή Ρουμπίνη που προσπαθεί να κολλήσει το πάζλ τέλος πάντων των κομματιών αυτών. Αλλά ούτε ένα εξάμεινο δεν μπορεί για να το κάνει αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, ούτε λέτε ότι 342 συν 10 το προσωπικό μας ανακοίνωσε η εταιρεία, αλλά σε αυτό το νούμερο δεν μπορούν καν να προβλέψουν όλους όσους μπήκαν στη Λάρισα. Ναι, γιατί δεν κόψαν, δεν πρόλαβαν να κόψουν εισιτήριο. Και αυτοί που μπήκαν στη Λάρισα μπορεί να είναι 50, 80, 90, ξέρω εγώ, μεγάλο αριθμό. Ακριβώς. Γι' αυτό υπολογίζουν 400 και κάτι περίπου. Το εισιτήριο δεν πρόλαβε να. Δεν ξέρω αν ζει ο ελεγχτής, έτσι, αυτό δεν το έχω μάθει. Γιατί δεν δόθηκε αυτή. Γιατί δεν ο ελεγχτής ξανά είναι με το ηλεκτρονικό το. Από την εταιρεία, γιατί δεν γίνανε αυτές οι διευκρινήσεις και περιμένουμε τώρα από εσάς που. Δεν είναι αντικείμενό σας, εντάξει. Κοιτάξτε, ευτυχώς ή δυστυχώς στην επιστήμη γενικώς η νομική τα βγάζει πέρα όλα, σε όλα τα επίπεδα. Είτε είναι δάνεια, είτε τροχέα, τίποτα. Ναι, μίλησαν ούτε οι αρχές, ούτε η εταιρεία. Η εταιρεία είχε. Καλά, η εταιρεία είναι εξαφανισμένη. Η εταιρεία είπε ότι δεν γνωρίζω πόσους επιβάτες είχα.
Η εταιρεία είπε, την άκουσα, δεν γνωρίζω πόσο επιβάτης είχα, γιατί έγινε ο σταθμός της Λάρισας. Μέχρι το σταθμό της Λάρισας υπάρχει το μηχανάκι του ηλεκτή αυτό το κινητό που βαράει το εισιτήριο. Τσεκάρει το εισιτήριο. Μετά όμως δεν έκανε έλεγχο ο ηλεκτής μέχρι τα τέμπη, δεν πρόλαβε να γυρίσει όλα τα βαγόνια. Επομένως τώρα γεννάται ένα θέμα. Ποιοι είναι, άρα αυτοί που βγήκαν από τα παράθυρα και τέλος πάντων πήγαν με διάφορους συγκινήσεις, φίλους φύγανε, φυγαδεύτηκαν, ξέρω εγώ, στα χωριά γύρω-γύρω της πόλη, του Μακρυχωρίου εκεί πέρα και της Ελλάδειας και των Τεμπών, θα πρέπει να πάνε στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και δηλώσουν την παρουσία του στο τρένο. Είναι δηλαδή μερικοί, κύριε Θεοδωρό, που δεν μπορούν να αποδείξουν τι είναι στο τρένο, το πιστεύετε αυτό το πράγμα. Εκτός αν είναι τραυματίες, έτσι. Μιλάμε για αυτούς που δεν είναι τραυματίες. Λέω, από το πρωί μου χτυπάνε την έκανα τηλέφωνο, είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Και αν είναι από τα θύματα, τι γίνεται? Αν είναι από τα θύματα, έχει καταγραφεί στο νοσοκομείο. Ο δικός μου ο κύριος Παπαζής είναι καταγεγραμμένος, δηλαδή. Καταλάβατε, αυτό δείξαμε στον εισαγγελέα, ότι είναι καταγεγραμμένος. Καταλαβαίνετε τι λέω. Καταλαβαίνετε ότι εννοώ ότι αυτή την ώρα δεν ξέρουμε αν έχουμε 50 ή 60 ή 70 νεκρούς, διότι η αναγνώριση είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Σας είπα ότι είναι πολύ δύσκολο ότι οι 6 μήνες αυτές για την κυρία Λονταρή και τους άλλους εντεροδικαστές, και εδώ καλούμε και την Ευρωδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, τον κύριο Καρακούκη, να έρθει να βοηθήσει στο έργο της κυρίας Λονταρή και του κύριου Κραβαρίτη, γιατί είναι τραγικές οι στιγμές. Εγώ δεν θέλω να γίνω μάτης κακών, αλλά πλησιάζουν οι νεκροί τους 100. Και μας κρατούσαν. Γιατί σας το λέω αυτό? Επειδή, μισό λεπτό τώρα, γιατί αυτό που μου λέτε είναι πολύ σημαντικό. Και μας κρατούσαν επειδή 24 ώρα και μας λέγανε 36-38, πριν από λίγο είπαν 57, αλλά πιθανόν να έχουμε κι άλλους 10 αγνοούμενους, και εσείς μου λέτε τώρα ότι το 67 είναι μικρό νούμερο, μπορεί να φτάσουμε στους 100. Ακριβώς. Και άμα προσέξατε όταν έγινε το ατύχημα, γιατί εγώ το είδα αμέσως, μου το έδωσε ο κ. Παπαζής στο βίντεο που τράβηξε τις φωτιές. Τα site τότε γράφανε για τραυματίες, αν θυμάστε. Ναι. Απαράδεκτο και αυτό. Τοπικά βέβαια site, έτσι. Θα λέμε ξεκάθαρο. Εγώ είμαι δικηγόρος, δεν κάνω το χατήρι κανενός. Θα τα λέω όλα. Ενώ η σύγκρουση ήταν πολύ σφοδρή. Εγώ το υπολογίζω έτσι, γιατί είναι πολύ αγνοούμενοι. Γύρω στους, μπορεί να είναι 40-50. Το καταλάβατε τώρα τι λέω. Δηλαδή αυτοί οι αγνοούμενοι. Ναι, είναι απλή αριθμητική. Είναι. Απλή αριθμητική. Ναι, ναι, για να ταυτοποιηθούν ως νεκροί πρέπει να βρεθεί το DNA, το οποίο δεν έχει ακόμη γίνει εξέταση. Δεν γίνεται από τη Λάρισα αυτό. Αυτό πρέπει να πάει στο εργαστήριο της Αθήνας. Και αν γίνει ταυτοποίηση. Έχετε περίπου μία εικόνα στη Λάρισα πόσοι βγήκαν και πόσοι μπήκαν? Περίπου μία εικόνα έχετε? Εννοείται το σταθμό Λάρισας. Κοιτάξτε, ναι, ναι. Είπα ότι δεν λειτουργούσαν τα ταμεία. Από ό,τι μου είπε ο πελάτης μου, ήταν αρκετοί. Να πω. Άρα 60, και ο πελάτης σας ανέβηκε χωρίς εισιτήριο. Χωρίς εισιτήριο, ναι. Και θα άρα εισιτήριο. Δεν είναι στους καταγεγραμμένους. Αυτοί που μπήκαν με εισιτήριο και είναι καταγεγραμμένοι είναι αυτοί που έκαναν το μέσο ίντερνετ. Ναι. Τα νέα παιδιά. Αλλά μπήκαν πάρα πολύ χωρίς εισιτήριο, γιατί το βγάζανε στο τρένο. Α, γι' αυτό βιαστήκατε εσείς σήμερα να δηλώσετε πολιτική αγωγή, παράσταση τέλος πάντων. Μάλιστα. Δεν καταλάβατε. Πρέπει να βάλουμε σωστές νομικές βάσεις. Στην υπόθεση, εμείς ανοίγουμε το θέμα του ενδεχόμενου δόλου. Ο ενδεχόμενος δόλος σημαίνει ότι επίτηδες, ότι γνώριζε το αποτέλεσμα και παρόλα αυτά δεν γύρισε το κλειδί. Κύριε Μπαρτζόκη, όμως πώς λέτε ότι το έκανε με ενδεχόμενο δόλο, όταν έχουν βγει από χθες διάφορα δημοσιεύματα που λένε ότι ο ίδιος ο οδηγός δεν είχε την εμπειρία να οδηγεί σε ένα τρένο και ότι ήταν μόλις 40 ημέρες στην δουλειά. Ο σταθμάρχης. Ακούστε, σήμερα που μίλησα σε ένα κανάλι και είχε Να ήθελε να σκοτώσει 400 ανθρώπους τώρα, είναι όχι, πολύ. Όχι, δεν είναι. Θα σας πω τι έγινε. Θα σας πω τι έγινε και ας με κατηγορήσουν, δεν πειράζει. Έχω τραβήξει πολλά, αυτή είναι η δουλειά μου. Το είπα και σε ένα κανάλι το πρωί. Για να γίνει σταθμάρχης στον τρίτο κόμβο σταθμό της Ελλάδος, τη Λάρισα, πρέπει να έχει πολιτικό μέσο. Τελεία. Πέρασε την επιτηρίδα ο κύριος σταθμάρχης όλων των υπολείπων. Και αν ξέρετε, ο συνδικαλισμός στην ΟΣΕ είναι δεκαετία του 80 πολύ ισχυρός. Με το πανίσχυρο κόμμα τότε. Αυτός πέρασε την επιτηρίδα που δεν είχε εμπειρία, που λένε όλοι, και έγινε σταθμάρχης της Λάρισας με τις τεράστιες απολαύες που έχει ένα σταθμάρχης. Ένα κανάλι είπε δε για το Βόλο, που είστε εσείς στο εξώτομο και τον αγαπάω πάρα πολύ το Βόλο εγώ.
Ότι καταργήθηκε η θέση του σταθμάρχη στο Βόλο, το ξέρετε αυτό. Δεν έχει σταθμάρχη ο Βόλος. Μπράβο. Άρα ουσιαστικά οδηγούν προς το ενδεχόμενο Δόλο και όλους τους ταξίδιους από το Βόλο προς τη Λάρισα. Τι δεν καταλαβαίνουν οι σταθμάρχες. Επομένως, πιστεύω με πολιτικό μέσο μπήκε ο σταθμάρχης τον τελευταίο χρόνο. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει επιτηρίδα. Πρέπει να τα αποδείξετε αυτά. Βεβαίως, γι' αυτό κάνουμε παράσταση. Είναι πολύ σοβαρή η καταγγελία. Θέλουμε την αλήθεια ή θέλουμε να λιάνουμε. Ο άνθρωπος μπήκε με πολιτικό μέσο. Το είπε σχεδόν σήμερα σε ένα κανάλι, νομίζω το ΑΛΠΑ, ο πρόεδρος των σταθμαρχών. Ότι ξέρεις, υπάρχουν τα κριτήρια, λέει, απολυτήριο λυκείου είναι, λέει, το πρώτο. Όλοι έχουν απολυτήριο λυκείου. Μπαίνουν ειδική εκπαίδευση, αλλά δεν γνωρίζουν τις συνθήκες και αυτά. Από αχθοφόρο. Γνωρίζετε προσωπικά, δηλαδή, ότι υπήρχαν. Γνωρίζετε απόλυτα ότι υπήρχαν 10 ονόματα πριν από τον συγκεκριμένο άνθρωπο και έπρεπε. Αυτό κάνετε ένα ερώτημα. Ή θα μπορούσαν να γίνουν αυτοί οι σταθμάρχες. Ναι. Αφού δεν είχε εμπειρία, γιατί δεν προτιμήθηκαν άλλοι συνδικαλιστές. Συνήθως οι συνδικαλιστές γίνονται οι σταθμάρχες, ξέρετε. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω. Μας δώσατε μερικά στοιχεία τα οποία δεν τα. 24 ώρα τώρα δεν τα ξέραμε, δεν τα είχαμε φανταστεί και τον αριθμό των επιβατών. Και αυτό που αναφέρεται για τον ενδεχόμενο δόλο που είναι πολύ βαρύ πράγμα. Δεν ξέρω, εσείς ναι, συνομικοί τώρα πώς θα το κρίνεις. Ο ίδιος έκανε το νομικό, ο ίδιος ο κατηγορούμενος έκανε το νομικό ατόπο να πει ότι δεν το γύρισα. Δεν είπε, το ξέχασα ή έπινα ένα ποτό ή ένα τσιγάρο. Αυτή είναι η αμέλεια. Ενδεχόμενος δόλος είναι καθαρά. Χάθηκαν 100 ψυχές, το καταλαβαίνετε. Ενδεχόμενος δόλος σημαίνει, κύριε Μπαρτζόκη, ότι το έκανε επίτηδες ο άνθρωπος. Το βλέπω, δεν ξέρω, το βλέπετε λογικό αυτό που λέτε? Κοιτάξτε, το ίδιο έγινε και στα Τέμπη όταν έγινε το θανατηφόρο των παιδιών της Σημαθίας. Η κατηγορία ήταν για ενδεχόμενο δόλο. Δηλαδή γνώριζαν ότι φόρτωσαν τους λαμαρίνες. Ήταν εξ αρχής εκεί ενδεχόμενος δόλος. Η πρώτη κατηγορία που απέδωσε τότε ο εισαγγελέας ήταν με ενδεχόμενο δόλο. Εδώ δεν έχουμε κατηγορία. Έχουμε κατηγορία εξαγγελίας, από ό,τι ξέρω. Θα από την ανακρίτρια, εισάγεται τώρα από την ασφάλεια πώς θα εισαχθεί, γιατί δεν έχουμε λάβει γνώση της δικογραφίας ακόμη εμείς. Εμείς κάναμε την παράσταση δήλωσης, αυτή είναι η παράσταση δήλωσης κατηγορίας. Εμείς δεν έχουμε λάβει γνώση της δικογραφίας. Εμείς όμως θα το θέσουμε όταν κληθούμε. Ότι ξέρετε, από τη στιγμή που δήλωσε αυτό. Ναι, από τη στιγμή που δήλωσε αυτό ο κατηγορούμενος ότι δεν το γύρισα, πού είναι το λάθος του? Δεν θέλησε να το γυρίσει. Αυτό απλά είναι. Πολύ καλά. Πάντως θα μας βοηθούσε πολύ να μας κρατάτε ενήμερος όλη αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Προθεσμία μέχρι το Σάββατο για να απολογηθεί πύρος σταθμάρχης Λάρισας με το κατηγορητήριο να είναι βαρύ μετά τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη που έχει οδηγήσει σε τουλάχιστον 57 θανάτους μέχρι τώρα, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο συνήγορός του. Ο σταθμάρχης αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν και είναι συντετριμμένος για αυτό που έγινε. Κακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στο σταθμάρχη Λάρισας Βασίλη Σαμαρά για διατάρεξη ασφάλειας συγκοινωνιών, ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες εξαμελίας. Ο σταθμάρχης παρέμεινε για 10 λεπτά ενώπιον του εισαγγελέα το μεσημέρι της Πέμπτης και μετά την απαγγελία των κατηγοριών πήρε προθυσμία να αποδολογηθεί στον ανακριτή το ερχόμενο Σάββατο, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο κ. Σαμαράς από την πρώτη στιγμή έχει αναλάβει την ευθύνη στα πλαίσια που το αναλογεί. Πενθεί όλη η Ελλάδα για αυτό που έγινε. Ο κατηγορούμενος είναι κυριολεκτικά συντετριμμένος. Είναι πολύ νωρίς για δηλώσεις, γιατί ακόμη δεν έχουμε λάβει αντίγραφα της δικογραφίας, η οποία είναι εντογενάσιμη, δεν έχει τελειώσει. Έχει αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί, στα πλαίσια της ευθύνης που έπρεπε να έχει και έχει. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που προς το παρόν μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν πρέπει να επικεντρώνουμε στο δέντρο, ενώ πίσω από αυτό υπάρχει ένα ολόκληρο δάσος. Αλλά αυτά θα γίνουν σε δεύτερο χρόνο και αφού μελετηθεί η δικογραφία. Δεν είναι το λάθος συγκεκριμένο, υπάρχει συγκλίνουσα αμέλεια από διάφορους παράγοντες. Υπάρχουν σημεία που θα μπορούσε να είναι προσεκτικότερος, προσέθεσε ο δικηγός του σταθμάρχη Λάρισας. Υπάρχει ανάληψη των ευθυνών στο μέτρο που το αναλογεί. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία δεν αφορούν δικιά του υπευθυνότητα, υποχρέωση αμέλεια, αυτό θα το εξετάσει η δικαιοσύνη. Επιπλέον, οφείλουμε σαν υπεράσπιση, εγώ και η κυρία Κοστούλη, να ευχαριστήσουμε τον προστάτη της εισαγγελίας, τον κύριο Ζαρμαλή, ο οποίος με πάρα πολύ μεγάλη λεπτότητα έχει προσεγγίσει το θέμα
πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τον τρόπο που η εισαγγελία χειρίζεται όλο το στάδιο από την προανάκριση και στο εξής. Υπάρχει κατηγορία κακουργηματικής μορφής. Είναι η διατάρξη των συγκοινωνιών στην κακουργηματική της μορφή. Αυτά. Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης ευάλωτος σταθμάρχη, αναμένεται η υπόθεση να εισαχθεί στην ολομέλεια του εφετείου της Λάρισας, προκειμένου η υπόθεση να ανατεθεί σε εφέτη ειδικό ανακριτή. Πάντως, οι αγγελικές αρχές, κατά την προκατακτική έρευνα για το τραγικό συμβάν, θα επεκτείνουν ευρύτερα την έρευνά τους. Γι' αυτό, επειδή θα αναζητήσουν πέρα των ευθυνών του σταθμάρχη τις ενδεχόμενες ευθύνες και παραλήψεις άλλων προσώπων που συνδέονται και έχουν καθοριστικό ρόλο σε εγκαταστάσει τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου. Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Δέδες είναι μαζί μας, ο οποίος είναι πραγματογνώμων σε σημαντικές έτσι καταστάσεις σαν αυτή που είχαμε με τη σύγκρουση των τρένων. Κύριε Δέδε, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Είναι φοβερό αυτό που ζει η Ελλάδα 24 ώρα τώρα. Αυτό το πράγμα είναι τελικά δυνατόν να οφείλεται στην παράληψη ενός ανθρώπου? Κοιτάξτε, αυτό για μένα ήταν ένα προδιαγεγραμμένο γεγονός ότι θα γίνει. Από τη στιγμή κατά την οποία γνωρίζανε οι πάντες, οι εμπλεκόμενοι εννοώ, δηλαδή οι εταιρείες, η Hellenic Train, Τρενοσέ, ΟΣΕ, ότι το σύστημα τηλεδιαχείρισης δεν λειτουργεί σε συγκεκριμένα κομμάτια, απλά ήταν θέμα να γίνει και ένα ανθρώπινο λάθος, ούτως ώστε όλα μαζί αυτά σωρευτικά να επέλθει το αποτέλεσμα. Άρα για μένα δεν μου προξενεί κατάπληξη το γεγονός ότι έγινε αυτό το πράγμα, διότι ήταν γνωστό τη σπάση ότι δεν λειτουργούσε το σύστημα σηματοδότησης. Αφού λοιπόν δεν λειτουργεί το σύστημα σηματοδότησης, τα τρένα από σταθμό σε σταθμό πηγαίνουν στα τυφλά. Μόνο από την επίβλεψη του μηχανοδηγού. Από εκεί και έπειτα, εάν γίνει ένα λάθος από κάποιον σταθμάρχη, θα έρθουν αντιμέτωπα δύο τρένα και θα συμβεί αυτό που έγινε. Τα πράγματα είναι απλά. Ανθρώπινο λάθος και εγκληματικές παραλήψεις των εμπλεκομένων εταιριών. Είναι δυνατόν οι σταθμάρχες της Θεσσαλονίκης, ξέρω εγώ, των επόμενων σταθμών της Κατερίνης, όσοι μεσολαβούν μέχρι τη Λάρισα, να μην επικοινωνούν μεταξύ τους και να λέει ο ένας τον άλλον, σου στέλνω ένα τρένο που έχει 100 επιβάτες, σου στέλνω ένα τρένο που έχει 5 βαγόνια ή 10 βαγόνια. Μα αυτό σας λέω, ότι εδώ υπήρχανε σωρία λαθών. Ανθρώπινο λάθος, αυτό ήταν ευθύνη του σταθμάρχη Λάρισας να επικοινωνήσει, αφού είχε τρένο στο σταθμό του, να επικοινωνήσει με το σταθμάρχη τον άλλον, ο οποίος ήταν στους νέους πόρους, και να του πει ότι εδώ φεύγει η αμαξοστοιχεία. Είναι ελεύθερη γραμμή να τη διώξω, ναι ή όχι. Ο άλλος βέβαια θα του είπε ότι κατεβαίνει η αμαξοστοιχεία προς τα κάτω. Αλλά ο σταθμάρχης Λάρισας, αντί να διώξει την αμαξοστοιχεία από τη δεξιά γραμμή, την έβαλε με δικό του λάθος στην αριστερή. Όμως μετά από το σταθμό της Λαρίσης στα 501 χιλιόμετρο, δεν έχει εικόνα από το πάνελ ο σταθμάρχης που πηγαίνει το τρένο σήμερα, και αν ήταν λάθος να το διορθώσει. Κύριε Δέδε, σήμερα μας είπανε ότι οι συνδικαλιστές του ΟΣΕ ότι 5,5 χιλιόμετρα μετά το σταθμό της Λάρισας, ναι, έχει τη δυνατότητα ο σταθμάρχης να βλέπει πού είναι το τρένο, πού πάει το τρένο και τα στοιχεία της πορείας του. Αυτό φαίνεται και μπορεί να προκύψει. Εγώ δεν το γνωρίζω πόση απόσταση από το σταθμό Λάρισας. Το μόνο που γνωρίζω από ό,τι πληροφορήθηκα κι εγώ είναι ότι η απόσταση από το σταθμαρχείο, από βάθαρα επιβίβασης, αποβίβασης επιβατών της Λάρισας, όπου είναι και ο σταθμάρχης, μέχρι το κλειδί στη βόρεια έξοδο, αυτό το κλειδί το Α118, είναι 500 μέτρα. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω ποια είναι η απόσταση που μπορεί να έχει επαφή οπτική μέσω του πάνελ ο συγκεκριμένος σταθμάρχης. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα προκύψει από τη μικοτομή της γραμμής και από την ανάλυση η οποία θα φανεί. Όμως από τη στιγμή κατά την οποία φεύγει το τρένο, μετά από 500 μέτρα, 1 χιλιόμετρο, 1,5 χιλιόμετρο, δεν έχει ο άνθρωπος εκεί όπου είναι ο συγκεκριμένος σταθμάρχης την οπτική εικόνα που πηγαίνει το τρένο. Μάλιστα.
Δηλαδή λέτε ότι θα την παθαίναμε τη ζημιά, δεν υπήρχε αμφιβολία και δεν έκανε κανένας τίποτα. Αν έκανε το λάθος και το οδήγησε το τρένο στην άλλη τη γραμμή, ήταν δεδομένο ότι επειδή δεν υπάρχει ηλεκτρονική επιτήρηση της γραμμής με το τρένο, να συμβεί αυτό που συνέβη. Δηλαδή εδώ έχουμε από το 14, 16, 17 συμβάσεις για επισκευές, για hardware, software της γραμμής κλπ. Και έχει ένας ένα τηλέφωνο και βρίσκει πού έχει κίνηση, σε ποια οδό, και έχουμε τρένα που έχουν απάνω χιλιάδες ανθρώπους και τους μεταφέρουν και δεν έχουν ηλεκτρονική επιτήρηση να δούνε πού βρίσκονται. Αυτά τα πράγματα όχι μόνο τριτοκοσμικά είναι, εδώ πρέπει να πάνε πολλοί άνθρωποι φυλακή, πολλοί εμπλεκόμενοι. Και κινούνται αυτά θα τα ελέγξει ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Λάρισας. Και θεωρώ και πιστεύω, επειδή είναι αξιόλογος δικαστικός, λειτουργός, μαζί με τους ανθρώπους τους άλλους οι οποίοι θα αναλάβουν το έργο της προανάκρισης, να πράξει τα δέοντα. Και τα δέοντα είναι ότι πρέπει να πληρώσουν ακριβά αυτοί που κάνανε όλοι οι εμπλεκόμενοι όλη αυτή τη διαδικασία, διότι στερήσανε από οικογένειες παιδιά 20 και 22 και 25 χρονών και κλείσανε σπίτια. Α, λέτε λοιπόν ότι πρέπει να ερευνηθούν και ευθύνες για αυτούς οι οποίοι δεν εξασφάλισαν αυτή την υποδομή. Όχι μόνο ο άνθρωπος. Φυσικά, αυτοί είναι οι χειρότεροι φταίχτες για μένα. Ο άλλος έκανε ένα λάθος. Πες ότι ο άνθρωπος αυτός, χωρίς να έκανε λάθος, επειδή ήταν μόνος του μέσα, την ώρα που πήγε να γυρίσει το κλειδί, λιποθυμούσε και έμενε μέσα εκεί. Και έφευγε το τρένο, αφού του είπε φύγε. Και έφευγε το τρένο. Τι θα γινότανε? Δηλαδή επαφιόμαστε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μόνος του σταθμάρχης εκεί και κινούνται αμαξοστοιχίες με 500 και 700 άτομα μέσα και τους αφήνουμε στο έλεος του Θεού. Ποιοι είναι αυτοί που δεν βάλανε τα συστήματα σηματοδότησης? Όλοι αυτοί πρέπει να ελεγχτούν. Όλοι αυτοί πρέπει να πληρώσουν. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι φοβερό. Από την ώρα που μπήκαν τα δύο τρένα στην ίδια γραμμή, οι μηχανοδηγοί μπορούσαν να σώσουν κάτι, να κάνουν κάτι? Κοιτάξτε κύριε, ένα τρένο το οποίο πηγαίνει με 90 χιλιόμετρα θέλει 270 μέτρα να σταματήσει. Με 90 χιλιόμετρα θέλει 270 μέτρα να σταματήσει. Τα τρένα αυτά από ό,τι άκουσα πηγαίνανε 160 το ένα, 130 το άλλο. Είχαν τεράστια βάρη. Το ένα ήταν 300 τόνους, το άλλο μπορεί να ήταν και 1000 τόνους, γιατί ήταν μετέφερε κοντέινερ κτλ. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για τεράστιες ορμές. Εάν αυτό το πράγμα γινόταν μέσα στα τούνελ, δεν θα υπήρχε κανένας ζωντανός. Θα είχαν πνιγεί όλοι από τα καυσαέρια. Τι λέμε τώρα? Εδώ μιλάμε για εγκληματικές αμέλειες. Πείτε μου κάτι επίσης. Μας έκανε εντύπωση αυτή η μεγάλη έκρηξη και η φωτιά που ακολούθησε. Οι μηχανές είναι ηλεκτρικές μηχανές. Δεν έχουν τεπόζιτα, δεν έχουν καύσιμα. Έχουν και καύσιμα. Έχουν. Υπάρχουν. Τι καύσιμα έχουν? Υπάρχουν και καύσιμα σε περίπτωση κατά την οποία το δίκτυο διακοπεί, έχουν και διζελομηχανές απάνω, βοηθητικές. Αλλά αυτή η έκρηξη, μάλιστα, την οποία είδα εγώ ότι έγινε, ναι, επειδή είπαν ότι βρήκαν υπολείμματα και τα λοιπά από φιάλες άθικτες και τέτοια, υπήρχαν μάλλον και φιάλες υγραερίου οι οποίες υπήρχαν μέσα στο κηλικείο. Τώρα, αν αυτό επιτρέπεται ή όχι, αυτό θα φανεί από τον κανονισμό λειτουργίας, από τις άδειες και από την πυροσβεστική και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι έγγραφα τα οποία δεν τα έχω στα χέρια μου και δεν μπορώ να σας πω αυθαίρετα. Μάλιστα. Αν έπρεπε να υπάρχουν μέσα, τι έπρεπε να υπάρχει και τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Μάλιστα. Α, έχουν και δεξαμενές, είναι τις ζελομηχανές, ναι, πετρελαίου, μάλιστα. Γι' αυτό είχαμε και την έκρηξη, γιατί... Ναι. Η έκρηξη μπορεί να έγινε λόγω του ότι με τη σύγκρουση υπήρχε φιάλη υγραερίου και έγινε έκρηξη. Αυτό δεν το ξέρω αν υπήρχε ή αν δεν υπήρχε, ή αν προβλέπεται ή δεν προβλέπεται. Δεν μπορώ να σας πω δηλαδή θετικά τι ισχύει. Η φωτιά θα τα βρει η διερεύνηση. Η φωτιά ήταν... Είναι εδώ κύριε ότι χαθήκανε 57 μέχρι στιγμής ανθρώπινες ζωές. Αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά τους, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη? Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τη ζωή τους, τις οικογένειες που κλείσανε? Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη? Ποιοι θα πάνε φυλακοί? Ποιοι θα πληρώσουν? Και πότε θα πληρώσουν?
Αυτό είναι το ζητούμενο. Τα παιδιά δεν ξαναγυρίζουν πίσω. Κλείσανε όλα τα σπίτια. Πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί να πληρώσουν. Πρέπει να πέσει πέλεκης από τη δικαστική εξουσία, ούτως ώστε να πει ο άλλος ότι έγινε σφάλμα από τον άλλονε, αλλά εάν όμως υπήρχε το δίκτυο και δούλευε, και το σφάλμα το οποίο έκανε ο συγκεκριμένος άσχετος 60 χρονών όπως το λένε κλπ, αυτό το σφάλμα θα είχε επιδιορθωθεί μόνο του. Μόλις θα έφευγε από τη γραμμή το τρένο σε λάθος κατεύθυνση, θα σταμάταγε μόνο του. Άρα η αρχική και η μεγαλύτερη ευθύνη είναι σε αυτούς που δεν εγκαταστήσανε τα συστήματα. Ανθρώπινα λάθη γίνονται. Αλλά από εκεί και πέρα, γι' αυτό υπάρχουν τα μηχανήματα, για να τα διορθώνουν. Και οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζανε ότι δεν έχει το συγκεκριμένο δίκτυο αυτά τα συστήματα, και παρά το γεγονός ότι το ξέρανε και η Hellenic Trade και ο Εργοσέ και ο ΟΣΕ, επιτρέψανε να κουβαλάνε τους ανθρώπους και να τους μεταφέρουν με κίνδυνο της ζωής τους, και ήταν θέμα τύχης που δεν είχαμε μέχρι τώρα θανατηφόρο και έγινε τώρα, και χαθήκανε στο τρίγωνο του διαβόλου εκεί τα παιδιά. Κύριε Δέδε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να έρθουμε στα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας, καθώς αναλαμβάνει πλέον Υπουργός Μεταφορών και μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών παρά το Πρωθυπουργό, Υφυπουργός, ο κύριος Γεραπετρίτης. Τελετή παράδοσης παραλαβής στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέλαβε στη θέση του παραιτηθέντος Κώστα Καραμανλή. Ο νέος Υπουργός Υποδομών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις τρεις προτεραιότητες έπειτα από το τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη, οι οποίες συνίστανται στην πλήρη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και στη διασφάλιση ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο. Όπως ανέφερε, οι προτεραιότητες είναι οι ακόλουθες. Σύσταση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που θα διερευνήσει τα συστημικά αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, όπως και στις διαχρονικές παθολογίες και αδράνειες, όπως σημείωσε ο Υπουργός. Διασφάλιση της διαδικασίας του εξυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, έτσι ώστε να μην καθυστερήσουν τα σχετικά έργα υποδομής που έχουν αναβληθεί. Λήψη άμεσων ενεργειών για την αποκατάσταση της ασφάλειας στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, με στόχο να εμπεδωθεί και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Αισθάνομαι μεγάλο χρέος και ευθύνη και θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη για αυτό που έγινε. Θέλω να γνωρίζουν όλοι ότι τα αίτια της τραγωδίας θα διερευνηθούν μέχρι τέλους και θα τεθούν υπόψη των Ελλήνων, κατέληξε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η πατρίδα μας βιώνει δυστυχώς μια εθνική τραγωδία. Και τίποτα δεν έχει σημασία μπροστά στο ότι χάθηκαν άδικα τόσες ανθρώπινες ζωές. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται η παρουσία μου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Πάντοτε οι απερχόμενοι υπουργοί κάνουν έναν απολογισμό του έργου τους. Αυτό εγώ θα μου επιτρέψετε να μην το κάνω. Το αν έγιναν πολλά ή λίγα δεν θα το δούμε τώρα. Μια τέτοια ημέρα πένθους. Βιώνουμε μέρες οι οποίες είναι πραγματικά μαύρες για τη χώρα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Υπουργό, όχι μόνο για την εν γέννη παρουσία του στο Υπουργείο, πρωτίστως για το πολιτικό του υπόδειγμα, την ευθυξία την οποία υπέδειξε να παραιτηθεί, αναλαμβάνοντας την αντικειμενική πολιτική ευθύνη που συντρέχει σε τέτοιες περιπτώσεις απώλειας ανθρώπινων ζώων, τόσο άδικα, τόσο ανέξοδα. Επειδή βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματική τραγωδία, εγώ θέλω πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη από τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν, κάνοντας μια συνολική αυτοκριτική και για όλο το πολιτικό σύστημα και την πολιτεία, και θέλω ειλικρινά, κοιτώντας στα μάτια τους ανθρώπους αυτούς, να πω ότι αυτό το δύσκολο και στενάχωρο έργο θα φτάσει μέχρι τέλους. Συγκλονιστικά είναι τα όσα περιέγραψαν οι δύο νεαροί που κατάφεραν και βγήκαν ζωντανοί από το μοιραίο τρένο που συνετρίβει προχθές το βράδυ στα Τέμπη. Οι νεαροί όχι μόνο κατάφεραν να επιβιώσουν, αλλά βοήθησαν και δεκάδες συνεπιβάτες να βγουν έξω με ασφάλεια. Τα μετρημένα λόγια τους, αλλά και η αυτοθυσία που επέδειξαν, είναι αυτά που συγκίνησαν το Πανελλήνιο. Ο 20χρονος Ανδρέας Αλικανιώτης βγήκε σώος από το δεύτερο βαγόνι του μοιραίου τρένου και έσωσε άλλους 10 ανθρώπους μέσα από τα συντρίμια και τη φωτιά. Η γενναιότητα του 20χρονου δόκιμου μηχανικού του εμπορικού ναυτικού έχει συγκινήσει όλη την Ελλάδα. Καταφέροντας να βγει σώος αμέσως μετά τη σφοδρή σύγκρουση των δύο τρένων, βοήθησε να σωθούν οι ζωές άλλων 10 συνεπιβατών, του νεαρών αγοριών και κοριτσιών.
Την ανιδιοτελή του πράξη οφείλουμε να την αναδείξουμε σε όλη την ελληνική κοινωνία, τονίζει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού σε συγχαρητήριο μήνυμά της. Τέτοιες πράξεις που συντελούνται σε ακραίες και επικίνδυνες συνθήκες αναδεικνύουν στο μέγιστο βαθμό τον ανθρωπισμό, την αλληλεγγύη, το απαράμιλο θάρρος και τη γενναιότητα. Στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την ισχυρή προσωπικότητα που ανέδειξε ο δόκιμος μηχανικός Ανδρέας Αλικανιώτης. Πράγμα που κάνει περήφανος όλους εμάς που βρισκόμαστε στις επάλξεις ενός επαγγέλματος που το χαρακτηρίζει ο καθημερινός κίνδυνος. Το θάρρος του Ανδρέα Αλικανιώτη συγκίνησε και τη γιατρό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, Έριτζη Αστούδη. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο διακομίστηκε ο 20χρονος, καθώς ήταν ελαφρά τραυματισμένος. Συγχαρητήρια, Ανδρέα, συγχαρητήρια στους γονείς που σε μεγάλωσαν, έγραψε γιατρός στο Facebook. Να σπάσουμε το τζάμι, το οποίο ήταν ήδη ραγισμένο, να πετάξουμε τις βαλίτσες, ώστε να μπορούσαμε να προσγειωθούμε όλοι στα μαλακά, και ένας-ένας πρώτα οι κοπέλες και οι βαριά τραυματίες, και τελευταίοι εμείς που είχαμε τραυματιστεί πιο ελαφριά, πηδήξαμε από ένα υψόμετρο περίπου 3-4 μετρών σε ένα χαντάκι, και προσγειωθήκαμε στις βαλίτσες. Βέβαια εκεί πέρα υπήρχαν και κάτι σίδερα, οπότε υπήρξαν και πολλοί τραυματισμοί, όπως και το δικό μου γόνατο εκεί πέρα το χτύπησα πάνω στο σίδερο που υπήρχε εκεί που προσγειώθηκα. Στην αρχή μετά, αφού καθησυχάσαμε τον κόσμο, εγώ και οι συμφοιτητές μου, αυτό που κάναμε ήταν, αφού σπάσαμε εννοείται και το τζάμι, είναι ένας-ένας, εφόσον υπήρχε φλόγα στο δεύτερο βαγόνι και κατευθυνόταν κατά πάνω μας, ο αέρας φυσούσε κατά πάνω μας για κακή μας τύχη, έπρεπε να δράσουμε άμεσα. Πράγμα που ήταν δύσκολο, διότι για να βγεις από το παράθυρο έπρεπε να σκαρφαλώσεις. Βοηθάγαμε ένας τον άλλον να σκαρφαλώσει, να πιαστεί από την εγκοπή του παραθύρου, από τη λαμαρίνα, κάτω από το παράθυρο, και ουσιαστικά από εκεί πηδούσαν κάτω στις βαλίτσες. Μέσα λοιπόν από την τεράστια τραγωδία με τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη το βράδυ της Τρίτης, ξεπήδησαν ηρωικές μορφές επιβατών, οι οποίοι βοήθησαν όσο μπορούσαν τους συνανθρώπους τους να απεγκλωβιστούν. Ένας από αυτούς ήταν και ο Άγγελος Τσιαμούρας, ο οποίος επέβαινε στο βαγόνι 6 του τρένου, το οποίο συγκρούστηκε με την εμπορική αμαξοστοιχεία στα Τέμπη. Ο 18χρονος φοιτητής είχε την έννοια να βοηθήσει τους συνεπιβάτες του, όχι μόνο στο δικό του βαγόνι, αλλά όσο μπορούσε και στα υπόλοιπα. Οι δηλώσεις του και οι περιγραφές του έχουν κάνει το γύρο των μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου, κερδίζοντας την εκτίμηση και το θαυμασμό όλων για την ηρωική στάση του. «Δεν είμαι ήρωας, μη με αποκαλείτε έτσι», είπε ο 18χρονος. «Έκανα απλά το καθήκον μου έναντι των συνανθρώπων μου». Ο Άγγελος συγκλονίζει επίσης με το μεγαλείο της ψυχής του. Έχουν περάσει σχεδόν 2-24 ώρα και υπάρχουν οικογένειες που ακόμη θεωρούν και τυπικά αλλά και ουσιαστικά τους ανθρώπους τους ως αγνοούμενους. Η διαδικασία ταυτοποίησης ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα, αλλά θα πάρει πολλές ώρες για να ολοκληρωθεί. Τα social media για ακόμη μια φορά έγιναν εργαλείο στα χέρια των γονιών, των συγγενών, των φίλων, των συντρόφων, των ανθρώπων που αγνοούνται μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Από χθες το Twitter έχει γεμίσει αναρτήσεις με φωτογραφίες από πρόσωπα χαμογελαστά στην πλειοψηφία τους, από νέα παιδιά, από ανέμελες στιγμές τους, μέσω των οποίων οι απελπισμένοι δικοί τους άνθρωποι ψάχνουν κάποιον που να τους είδε, αν συνταξίδευε μαζί τους, ή να μάθουν έστω κάτι για τις τελευταίες τους στιγμές, αν έχουν φύγει από τη ζωή. Παιδιά ψάχνουν τους γονείς τους, γονείς ψάχνουν τα παιδιά τους, φίλοι ψάχνουν τους φίλους τους, και το Twitter έχει γίνει όλο μια αγκαλιά, με τους χρήστες να κοινοποιούν τις αναρτήσεις αυτές προσφέροντας με το δικό τους τρόπο κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιος ενός 48χρονου που αγνοείται τονίζει: «Δεν έχουμε κάποιο νέο, περιμένουμε ακόμη, είμαστε σε αναμονή και έχει αρχίσει να μας ταλαιπωρεί πολύ. Έχουμε δώσει DNA, έχουμε δώσει στοιχεία, τα πάντα. Έχουμε δώσει ό,τι μπορούσαμε να είχαμε δώσει». Την ίδια ώρα, συγκλονισμένο, εξακολουθεί να παρακολουθεί το Πανελλήνιο τάσο εκτυλίσσονται στα Τέμπη. Η μητέρα ενός φοιτητή, πάντως από τη Ζάκυνθο, που επέβαινε στην αμαξοστοιχεία του θανάτου και έζησε, μίλησε σε δημοσιογράφους για τα όσα βίωσε ο γιος της. Όπως τους μετέφερε και είπε χαρακτηριστικά, γινόταν προσπάθεια να σβήσουν όσοι επέζησαν τη φωτιά από εκείνους που είχαν πιάσει τα ρούχα τους. «Θέλουμε να χαρούμε», είπε, «αλλά σκεφτόμαστε και τους άλλους γονείς που σηκώνουν το γολγοθά τους αυτή τη στιγμή, που απελπισμένα ψάχνουν μια είδηση για το παιδί τους, το οτιδήποτε τονίζει η μητέρα». Τα λόγια όλων των γονιών είναι συγκλονιστικά. Σαν το γράμμα που άφησε κάποιος στα γραφεία του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη μετά το μοιραίο δυστύχημα στα Τέμπη με τη σύγκρουση των δύο τρένων. Είσοδος των γραφείων του ΟΣΕ έχει γεμίσει με λουλούδια και γράμματα με μηνύματα για όσους χάθηκαν, μα και για εκείνους που αγνοούνται ακόμη από τη μοιραία σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη. Ανάμεσα στα λουλούδια που άφησαν κάποιοι στη μνήμη των νεκρών του δυστυχήματος με τα τρένα στα Τέμπη, ξεχωρίζει και ένα γράμμα για έναν από τους αγνοούμενους. Το άφησε κάποιος δικός του άνθρωπος, οι λέξεις λίγες μα τόσο δυνατές, βγάζουν όλο τον πόνο της ψυχής του ανθρώπου που τις έγραψε. Το γράμμα λέει: «Ελπίζω να βρεθείς και να είσαι καλά. Εύχομαι όλοι όσοι είστε εκεί ψηλά να είστε ήρεμοι και γαλήνοι. Να ξέρεις πως αν τελικά έχεις φύγει, συγγνώμη για όλα και πως αγαπώ πολύ. Όλοι σε αγαπάμε και ευχόμαστε να είσαι καλό όπου κι αν είσαι». Τα περισσότερα σημειώματα αποχαιρετούν τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη. «Καλό παράδοσο εις μνήμην όσων χάθηκαν άδικα», αναφέρει ένα. «Ο Κύριος σας αναπαύσει τις ψυχές τους», γράφει ένα άλλο.
Στο χώρο της τραγωδίας στα Τέμπη βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας. Το μαχαίρι να φτάσει μέχρι το κόκαλο. Το έχει πια να γίνει πολιτική πράξη, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, από το σημείο της πολύ τραγωδίας στα Τέμπη. Στη δήλωση τόνισε ότι είναι ένα προδιαγραμμένο έγκλημα για το οποίο είχαν προειδοποιήσει μάλιστα και στη Βουλή. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε την απέραντη θλίψη για αυτή την ανίποτη τραγωδία. Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στους συγγενείς των αθώων αυτών θυμάτων αυτής της μεγάλης τραγωδίας. Δεν πρόκειται για δυστύχημα ή ατύχημα, πρόκειται για προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Το είχαν καταγγείλει οι ίδιοι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ, στους σιδηροδρόμους, το είχαν καταγγείλει το ΚΚΕ μέσα από το βήμα της Βουλής, το είχαν καταγγείλει οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, εδώ και μήνες είναι προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν και οι κρατικές και οι κυβερνητικές και της ιδιωτικής εταιρείας και οι ατομικές ευθύνες που υπάρχουν όλες. Δεν πρέπει να παραγραφούν, δεν πρέπει να ξεχαστούν. Αυτό το ρόλο θα επιτελέσουμε από εδώ και πέρα. Διότι όσο υπάρχουν όπως σήμερα συστήματα ασφαλείας που δεν λειτουργούν την ώρα που η επιστήμη και η τεχνολογία τα προσφέρει, τα διαθέτει στον 21ο αιώνα. Όσο δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό, εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο, πιστοποιημένο, με σωστές εργασιακές σχέσεις. Όσο δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν υπάρχει συντονισμός, δεν υπάρχει παρακολούθηση της πορείας των υποδομών, συντήρηση αυτών των σιδηροδρομικών γραμμών, των σηματοδοτήσεων και τόσων άλλων. Όσο υπάρχει η απελευθέρωση, η περιβόητη της αγοράς, οι ιδιωτικοποιήσεις, η κατάτμιση του ΟΣΕ, του Τρενοσέ, σε συνέχεια και το ξεπούλημα σε ιδιωτική εταιρεία που προχώρησαν όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η τραγική κατάσταση και να πληρώνουμε συνεχώς νέα θύματα. Προειδοποιούμε. Πρέπει το μαχαίρι να φτάσει στο κόκαλο. Υπάρχουν ευθύνες τεράστιες και αυτές που είναι που πρέπει να αποκαλυφθούν εδώ και τώρα. Εμείς αυτό θα κάνουμε. Το όχι πια, η οργή, η αγανάκτηση του λαού μας που έχει ξεχυλήσει θα πρέπει να εκφραστεί και με πολιτικές επιλογές και με οργανωμένο αγώνα και πάλι διεκδικώντας τα αυτονόητα, δηλαδή την ανάπτυξη και την προστασία της ζωής και της ευημερίας του ελληνικού λαού και όχι τα κέρδη των λίγων εταιριών. Ο κ. Κουτσούμπας συνοδεύονταν από τον βουλευτή του κόμματος στη Λάρισα Γιώργο Λαμπρούλ καθώς και στελέχη του κόμματος. Να έρθουμε τώρα στο Βόλο όπου είχαμε ακόμη ένα περίεργο περιστατικό πίεσης και άσκησης βίας σε μαθητή από συμμαθητές του σε μεγάλο γυμνάσιο μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Το παιδί κατήγγειλε αυτό που βίωνε στους καθηγητές του και ακολούθησαν οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται. Σοβαρότατη περίπτωση bullying και κακοποίησης, η οποία μπορεί να ενέχει και προσβολή της γενετήσας αξιοπρέπειας μαθητή θύματος, καταγγέλθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου. Οι εμπλεκόμενοι μαθητές είναι όλοι 14 ετών και φοιτούν στο ίδιο γυμνάσιο της πόλης, ενώ οι τρεις εξ αυτών φέρεται να έχουν κάνει στόχο τον τέταρτο, ο οποίος είναι χαμηλών τόνων εδώ και έναν τουλάχιστον χρόνο. Αποκορύφωμα των παραπάνω, όπως αποκαλύπτεται, και φέρεται να αποτελεί και περιστατικό εκφοβισμού και προσβολής της γενετής αξιοπρέπειας του μαθητή θύματος, το οποίο οι ανήλικοι δράστες κατηγορούνται πως είχαν καταγράψει σε βίντεο. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, οι ίδιοι φέρεται να παρέσυραν το θύμα πριν από λίγες ημέρες στις τουαλέτες σε γυμνάσιο του Βόλου, στο τέλος μάλιστα του σχολικού ουραρίου, και οι δύο να ασελγούσαν σε βάρος του, ενώ ο τρίτος τους βιντεοσκοπούσε. Οι φωνές των μαθητών έγιναν αντιληπτές από την καθαρίστρια του σχολείου που μπήκε στις τουαλέτες και τους απομάκρυνε. Ωστόσο, ο μαθητής θύμα φοβήθηκε μήπως οι δράστες δημοσιεύσουν το βίντεο στο διαδίκτυο και κατήγγειλε το περιστατικό στο διευθυντή του σχολείου, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τις αγγελικές αρχές, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους γονείς των τεσσάρων παιδιών. Η εισαγγελέας υπηρεσίας ως συνέπεια παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διαλεύκαρση της υπόθεσης, ενώ το επίμαχο βίντεο αναζητάται, αλλά οι φερόμενοι δράστες υποστηρίζουν πως έχει διαγραφεί. Ο διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας φέρεται να παρήγγειλε πειθαρχική εξέταση για τυχόν παραλήψεις των εκπαιδευτικών του σχολείου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Καλό βράδυ σε όλους.